Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, σαν σήμερα, πριν 56 χρόνια, σε 9 του Μάη του 1968, δολοφονήθηκε από όργανα της στρατιωτικής φασιστικής δικτατορίας των συνταγματαρχών ο σύντροφος Γιώργης Τσαρουχάς, στέλεχος του ΚΚΕ. Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας δεν ξεχνά τη θυσία του σύντροφου Τσαρουχά και οργανώνει και σήμερα κατάθεση στεφανιών για μια ακόμη χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το χώρο, στα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας, για να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Τσαρουχά, ενός αγωνιστή, ενός κομμουνιστή αγωνιστή, που δολοφονήθηκε από τα όργανα της Χούντας. Συμπληρώνονται σήμερα πολλά χρόνια από τον θάνατό του 1968. Η μέρα όμως σήμερα έχει και άλλους συμβολισμούς. Είναι μία από τις ημέρες του ηρωικού Μάη του 1936, που η εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης ξεσηκώθηκε τότε. Και είναι βεβαίως η μέρα, η μεγάλη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η σημαία του κόκκινου στρατού, η κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης, καρφώθηκε στη καρδιά του Βερολίνου, στο Reichstag. Ξέρετε, όλα αυτά πολλοί επιχειρούν να τα σβήσουν, με πρώτη και καλύτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έβαλε τη σημερινή ημέρα, αν είναι δυνατόν, ημέρα της Ευρώπης. Οι λαοί όμως δεν ξεχνούν το αίμα που χύθηκε, δεν ξεχνούν τους ανθρώπους που χάθηκαν, δεν ξεχνούν τους αγώνες που έγιναν προκειμένου να προχωρήσει ο άνθρωπος ένα βήμα πιο μπροστά. Ως ΚΚΕ δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και καλούμε και το λαό να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Θα είναι η καλύτερη απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορίας.